Κυρία Ρόζου, μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε από εσάς. Σας πήρανε τον Βελουχιώτη. Και τον Άρη. Και τον Άρη. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να πάρει ό,τι θέλει για να εξαπατήσει τους αριστερούς ανθρώπους και να διασκεδάσει την οργή τους, γιατί μετά από 4 χρόνια η ελπίδα έρχεται και η αριστερή κυβέρνηση. Μέχρι την επόμενη Κυριακή στην Κάλπη κάτι πρέπει να πει για τους αριστερούς να διασκεδάσει την οργή τους, όπως έλεγα. Αλλά η ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα αυτή είναι. Την προηγούμενη εβδομάδα να πηγαίνει στο Σύμπιο της Ρουμανίας μαζί με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακροδεξιούς, σοσιαλδημοκράτες και λοιπούς, και να υπογράφει ένα κατάπτυστο αντικομουνιστικό μανιφέστο εν ώψη της 9ης Μάη, που από η μέρα της αντιφασιστικής νίκης η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει κάνει μέρα του αντικομουνισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά να έρχεται εδώ να πηγαίνει στη Λαμία και να λέει για τον Άρη Βελουχιώτη αυτά τα δακρύβεχτα που είπε χθες. Εμείς νομίζουμε ότι η στάση ακριβώς αυτή του κύριου Τσίπρα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για να μαυριστεί από αριστερούς ανθρώπους, από αντιστασιακούς, από τις οικογένειές τους, στην κάλπη της Κυριακής. Δεν είναι αριστερός ο κύριος Τσίπρας. Μα είναι αριστερή πολιτική και αριστερή στάση αυτή που κρατάει. Έχετε δει αριστερό ατοϊκό κόμμα μεγαλύτερο από αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό το λέω χαριτολογώντας, καταλαβαίνετε, διότι είναι ο Φάντης με το ρετσινόλαδο. Η αριστερά, οι ιδέες της, οι αξίες της, τα ιδανικά της, η πορεία, η αγωνιστική μέσα στα προηγούμενα χρόνια με την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστερά ήταν πάντα αντιυπεριαλιστική και αντιαμερικάνικη. Δεν ήταν η αριστερά του Τέξας. Κυρία Ράζου, αυτά τα μέτρα, ό,τι και αν είναι, ό,τι χαρακτήρα και αν έχουν προεκλογικό ή μη, εννοώ τα επιχειρήματα της μίας και της άλλης πλευράς, είναι σε θέση, κατά τη γνώμη σας, να κλείσουν την ψαλίδα? Διότι ο κόσμος έχει πονέσει μέσα στα χρόνια της κρίσης και είναι ανθρώπινο η ανακούφιση αυτή να τον οδηγήσει και σε μια πολιτική επιλογή. Αρκεί να είναι ανακούφιση. Και αρκεί... δεν είναι, κατά τη γνώμη σας, αυτός που παίρνει 400 ευρώ σύνταξη πάρει άλλα 400. Θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, η ανακούφιση πρέπει να τη δούμε με μέτρο τις απώλειες που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ταυτόχρονα και σε σχέση με το τι διεκδικούσαν για να ανακουφιστούν οι ίδιοι. Διότι οι συνταξιούχοι και το κίνημά τους διεκδικούσαν, παραδείγματος χάρη, 13η και 14η ολόκληρη σύνταξη. 13η μετά τη 12η. Ο συνταξιούχος, ναι, δεν μπορώ, δεν την παίρνω. Ακούστε αλλά να δείτε. Ακούστε να δείτε. Είναι 13η ολόκληρη σύνταξη χωρίς να υποστεί τις μειώσεις, όλες αυτές που έχει υποστεί στα επικουρικά του και μια σειρά άλλα προβλήματα που προέρχονται από τον νόμο Κατρούκαλου. Πρώτον. Δεύτερον, ό,τι έχει αποσπάσει και τώρα από αυτά τα λίγα, τα ψίχουλα που έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, δεν του τα χρωστάει η κυβέρνηση. Είναι αποτέλεσμα της δικής του πάλης των κινητοποιήσεων των συνταξιούχων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σας θυμίζω τη μεγάλη και τις μεγάλες και οργισμένες και μαζικές κινητοποιήσεις των συνταξιούχων έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, που κουνούσαν τα λεωφορεία των ΜΑΤ που τους έκλειναν τον δρόμο για να συναντηθούν με τον αριστερό πρωθυπουργό. Και τα δικαιούνται και καλώς κάνουν και τα παίρνουν. Και θα έπρεπε να μην χάσουν όμως από τον ορίζοντά τους τον στόχο των πραγματικών διεκδικήσεών τους, και δεν πρέπει να τους πούν και ευχαριστώ. Είναι δικά τους λεφτά, τους τα χρωστάγανε, το ότι τους τα δίνουν προεκλογικά πρέπει να το σκεφτούν πριν πάνε στην κάλπη και να πάρουν εκείνο το ψηφοδέλτιο που τους στήριξε στους αγώνες τους, δηλαδή το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, και να ρίξουν στην κάλπη. Κυρία Ράζου, ένα σχόλιο και από εσάς. Ναι, κοιτάξτε τώρα, εντάξει, νομίζουμε ότι αυτές τις μέρες θα ακουστούν πολλά. Θα λέει ο καθένας, επιτρέψτε μου, δεν είναι, ας πούμε, ούτε το μακρύ του και το κοντό του. Ναι, είναι ο γραμματέας. Λέω λοιπόν το εξής. Να υπάρχει πολιτική επαγρύπνηση στον κόσμο. Να υπάρχει, είναι σωστό αυτό, και να έχει υψηλό κριτήριο, έτσι ώστε να μην περάσει κανενός είδους αποπροσανατολισμός και καμία τεχνητή πόλωση να μην επιδράσει στο κριτήριο με το οποίο θα φτάσει στην κάλπη της Κυριακής.